Ήρθε η ώρα εμείς να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση, να μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση. Κάπου ανάμεσα στο δρόμο από την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού στην αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού. Θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Μαζί μας είναι ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, δήμαρχος Βιάννου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και είναι υποψήφιος, και με αυτή την ιδιότητα έχετε έρθει, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας του Σταύρου Αρναουτάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι απόψε κοντά σας. Να είστε καλά. Από δήμαρχος, κάνετε το επόμενο βήμα λοιπόν, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Πώς αυτή η απόφαση, γιατί θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι είναι πολύ φυσικό ένας δήμαρχος να επιλέξει να είναι εκ νέου υποψήφιος για το δημαρχιακό θόκο. Να συνεχίσω, ναι. Πράγματι, είχα από πολύ νωρίς ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά τη δικιά μου συνέχεια για το Δήμο της Βιάννου και το είχα πει στους συνεργάτες μου από την ανάληψη των καθηκόντων μου στη δεύτερη θητεία. Και ειδικότερα μετά το δεύτερο μισό που κάνουμε τις εκλογές για την εκλογή νέου Προεδρίου, είχα πλέον οριστικοποιήσει την απόφασή μου να μην είμαι υποψήφιος, καθότι θεωρώ ότι δύο θητείες, 9 χρόνια που θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας στο Δήμο της Βιάννου, ήταν αρκετές για να ξεδιπλώσω το όραμά μου, τα έργα τα οποία είχαμε δρομολογήσει, όλα αυτά τα οποία είχαμε αναλάβει και δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες να κάνουμε. Και έτσι κλείνει αυτός ο αυτοδιοικητικός κύκλος στον Δήμο της Βιάννου. Παράλληλα ήρθε και η πρόταση από τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, με τον οποίο είχα μια πολύ καλή συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της δημαρχιακής μου θητείας. Μια πρόσκληση που δεν με άφησε αδιάφορο. Άλλωστε και η αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού έχει πολλά να προσφέρει και δέχτηκα να κάνω το επόμενο βήμα και να είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια Κρήτης και βέβαια στην κρίση των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραδίδεται ικανοποιημένο στα κλειδιά του Δημαρχείου, κύριε Μπαριτάκη? Θεωρώ πως ναι, κυρία Σφαγενάκη, γιατί πρέπει να πούμε ότι το πρώτο μεγάλο και ουσιαστικό βήμα και στοίχημα που είχαμε να κάνουμε ήταν η ισορρόπηση των οικονομικών του Δήμου. Ήταν ένα στοίχημα με τον Καλλικράτη με μειωμένους πόρους που υπερεύσαν το 65% από τη μια. Και από την άλλη οι πολλές εκκρεμότητες που υπήρχαν σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ερχόταν στη συνέχεια, να καταφέρουμε να αποπληρώσουμε χωρίς να μπούμε σε περιπέτειες από τη μια ή να πάρουμε δανειοδοτήσεις από την άλλη. Άρα καταφέραμε σήμερα να έχουμε περίπου ξεπληρώσει 6 εκατομμύρια ευρώ χρέη στο σύνολο που είχε ο Δήμος από τη μια. Από την άλλη, οι υποχρεώσεις τρέχουσες του Δήμου να μην υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ σήμερα προς προμηθευτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό ήταν αυτό το στοίχημα για την οικονομική ισορροπία του Δήμου. Και βέβαια από την άλλη επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο αφού αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είτε τα έργα του ΕΣΠΑ που ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, ανταγωνιστικά προγράμματα. Περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ καταφέραμε και απορροφήσαμε. Έργα από το Πράσινο Ταμείο, έργα από τα ΟΠΑΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από δημόσιες επενδύσεις μόνο της Περιφέρειας Κρήτης, έχουν υπερβεί τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε δρομολογήσει και πολλά έργα που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν έργα από τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί, άλλα έχουν συμβασιοποιηθεί και ήδη εκτελούνται και άλλα είναι στη διαδικασία της συμβασιοποίησης και της εκτέλεσης. Άρα θεωρώ ότι με τις δυσκολίες που είχαμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχουμε λίγο προσωπικό και στην οικονομική υπηρεσία και στην τεχνική υπηρεσία. Έχουμε δύο μηχανικούς. Έχουμε μικρή οικονομική υπηρεσία, ενώ οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι ακριβώς όπως ένας μεγάλος Δήμος. Δεν έχουμε καμία διαφορά απέναντι στις υποχρεώσεις. Δεν θα αλλάξει κάτι σε ένα έργο το οποίο πρέπει να υποβάλουμε μια πρόταση, μια μελέτη, επειδή είμαστε μικρός Δήμος σε σχέση με το Δήμο, ας πούμε, των Αθηνών. Και αυτό ακριβώς δείχνει την ανισότητα που υπάρχει στους ανισότητα, Δήμους, ναι, και στην πολιτική η οποία εφαρμόζεται οριζόντια, χωρίς χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο όφελος επειδή είμαστε μικρός ή ορεινός Δήμος, πέραν κάποιων έκτακτων χρηματοδοτήσεων που έχουμε λάβει κάποιες φορές. Όμως αυτό ούτε μας διασφάλισαν ακόμα και ο νόμος της κινητικότητας που είχαμε πει στην κυρία Γεροβασίλη να υπάρχει, ας πούμε, για τους μικρούς Δήμους που αποδυναμώνονται, να υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας στη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Ούτε αυτό το δέχτηκαν, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε προβλήματα με αποχωρήσεις του προσωπικού πλέον, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε οποιαδήποτε μετακίνηση λόγω της κινητικότητας.
Δημιουργούνται λοιπόν πολλαπλά προβλήματα στους μικρούς δήμους και θεωρώ ότι ήταν ένα ευτύχημα που καταφέραμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να κρατηθούμε όρθιοι, να παράξουμε έργο και να ισορροπήσουμε οικονομικά το Δήμο. Προβλήματα υπάρχουν. Φυσικά και δεν μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε τα πάντα. Έχουν μείνει πολλά θέματα ανοιχτά. Είναι όμως οι δυσκολίες, έχουν δρομολογηθεί, όπως σας είπα, πολλά προβλήματα του Δήμου μας και θεωρούμε ότι αφήνουμε για την επόμενη Δημοτική Αρχή που θα επιλέξουν οι πολίτες της Βιάννου ένα Δήμο που μπορεί και να προγραμματίσει με περισσότερη ευκολία για την επόμενη μέρα. Επειδή είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τις αυτοδιοίκησεις και έχουμε συζητήσει και πολλές φορές και μαζί και μέσα από αυτή την εκπομπή τις προκλήσεις και τις αλλαγές που φέρνει και ο Κλισθένης. Και θέλω να βάλουμε και, τους δύο βαθμούς λοιπόν της αυτοδιοίκησης μέσα σε αυτό. Από τον Καλλικράτη περνάμε στον Κλισθένη. Είναι δύσκολα τα πράγματα, κύριε Μπαριτάκη, για τα επόμενα χρόνια, για την αυτοδιοίκηση? Δύσκολα δεν είναι. Αν υπάρχουν συγκλήσεις, προγραμματικές θέσεις και πραγματικά σύνθεση απόψεων, τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Πρέπει να ξεπεράσουμε πολλές φορές και να υπερβούμε τους εαυτούς μας σε μικρά πράγματα που μας κάνουν πολλές φορές να μας φέρνουν αντίθετους και να μην προχωράμε κάποια πράγματα. Αν αυτά τα εμπόδια τα ξεπεράσουμε, που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί πλέον, και αν σταματήσουμε την επόμενη των εκλογών και πούμε, ωραία, εδώ είναι, αλλά ελάτε να συγκλίνουμε σε προγραμματικές θέσεις και να δούμε αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος, αυτό προσπαθεί να βάλει ο Κλισθένης. Έχει βέβαια και ο Κλισθένης αδυναμίες, αρκετές αδυναμίες, αλλά θεωρώ ότι πρέπει η αυτοδιοίκηση να συγκλίνει. Πρέπει να υπάρχουν προγραμματικές θέσεις, παρά τις όποιες διαφορές που ξεδιπλώνονται την προεκλογική περίοδο. Η επόμενη μέρα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και στο επίπεδο της περιφέρειας που έχει ένα στρατηγικό ρόλο να παίξει για την Κρήτη. Γιατί η περιφέρεια διαχειρίζεται όλα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά τα οποία έρχονται. Και ο Περιφερειάρχης μας έχει καταφέρει όλο αυτό που λέμε, δηλαδή να ενώσει τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αξιοποιούνται όλα τα προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι όλοι οι Δήμοι να μπορούν να πάρουν αυτά τα οποία σχεδιάζουν, αυτά τα οποία θέλουν για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο βαθμός συνεργασίας στην αυτοδιοίκηση. Αυτό προσπαθεί να κάνει και ο Κλισθένης. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Μη δίνοντας αυτοδυναμίες με την έννοια που δινόταν παλιότερα τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά κατανομή εδρών με απλή αναλογική από την πρώτη Κυριακή, η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τα Δημοτικά Συμβούλια ή το Περιφερειακό Συμβούλιο ενωμένο για να μπορέσει να αξιοποιήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα, τις χρηματοδοτήσεις, τα έργα προς όφελος των πολιτών και του τόπου μας. Δύσκολη κατάσταση, θα έλεγα, κύριε Μπαριτάκη, με δεδομένο το ότι δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Στους πολίτες τι θα πούμε. Οι πολίτες θέλουν να δουν να γίνονται έργα. Έχουμε ευθύνη όσοι εκλεγούμε την επόμενη μέρα αυτούς που θα επιλέξουν οι πολίτες. Σωστά. Να μπορούμε να περπατάμε και να ξέρουμε ότι ναι, προσπαθούμε και να αφήσουμε, σας είπα, τις όποιες διαφορές. Διότι υπάρχουν διαφορές, οι οποίες όμως μετά τις επιλογές των πολιτών θα πρέπει να μπουν στην άκρη και να δούμε πραγματικά. Και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός, στον οποίο σήμερα ζητώ την ψήφο των πολιτών για να υπηρετήσω. Μάλιστα. Τι βλέπετε να γίνεται στην Κρήτη επόμενα χρόνια ή μάλλον ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει η Κρήτη στα επόμενα χρόνια και φυσικά αναφέρομαι στο κομμάτι που περνά μέσα από την περιφέρεια Κρήτης. Βεβαίως, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός που έχει να κάνει με τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει που είναι και ο ΒΟΑΚ, ο οποίος πρέπει ένα έργο το οποίο στα επόμενα χρόνια, στην επόμενη περίοδο, πρέπει να ολοκληρώνεται. Υπάρχει ένας σχεδιασμός και με τις μελέτες που έχουν προχωρήσει έτσι ώστε να δούμε τον άξονα αυτό, το αεροδρόμιο που οπωσδήποτε θα ωφελήσει όλη την Ανατολική Κρήτη και το Ρέθυμνο θα έλεγα, τις διασυνδέσεις που πρέπει να γίνουν και με την Μεσαρά αλλά και με την περιοχή της Βιάννου, Ιεράπετρας, η Κόμβη, δηλαδή τα έργα, τα συνοδά έργα, όλα αυτά που πρέπει να είμαστε έτοιμοι με την λειτουργία του αεροδρομίου να λειτουργήσουν και τα έργα αυτά με την αξιοποίηση του πλεονεκτήματος που δίνει ο νότιος άξονας, που εδώ πρέπει να πούμε ότι υστερεί σε σχέση με τον Βορρά, αλλά είναι σε καλύτερη θέση, εννοώ περιβαλλοντολογικά και όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να αξιοποιηθούν.
Και βέβαια τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Προγράμματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι στην περιφέρεια Κρήτης ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι για άλλες περιφέρειες, που είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οδεύει με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό. Με την χρηματοδότηση των εργοστασίων που ήδη και οι δύο μεγάλες μονάδες έχουν προκηρυχθεί με σημαντικά χρήματα, εντάσσεται και η Σιτία. Άρα υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό στη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα έργα των βιολογικών καθαρισμών, που σχεδόν όλες οι παράκτητες περιοχές καλύβονται πλήρως με βιολογικούς καθαρισμούς, είναι λίγες οι περιοχές που και αυτές θα ενταχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, αν συνδέσουμε όλα αυτά, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έργα υποδομής με το μεγάλο μας πλεονέκτημα, που είναι δύο στην Κρήτη. Ο τουριστικός τομέας και ο υποτονικής τομέας, η ανάπτυξη δηλαδή της Υπαίθρου. Και αυτά... στα δύο βέβαια πρέπει ακόμα να γίνουν πράγματα, πολλά. Κύριε Μπαριτάκη. Έχουν γίνει πράγματα. Γιατί είναι βαριά μας βιομηχανία, όπως έχουμε μάθει όλοι. Ακριβώς. Να λέμε, αλλά πρέπει να στηριχθούν και ακόμα. Και μπορούν να συνδεθούν και τα δύο μαζί. Να τα συνδέσουμε και να λειτουργήσουν και τα δύο μαζί. Και ο υποτονικής τομέας και ο τουριστικός τομέας, που πράγματι δίνουν μια άλλη διάσταση στον οικονομικό ορίζοντα του νησιού μας. Και μάλιστα έχετε θητεύσει λοιπόν και σε ένα δήμο που είναι και αγροτικός. Κυρίως αγροτικός. Κυρίως αγροτικός. Και τουριστικός. Και τουριστικός, βεβαίως. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν πολύ καλά, νομίζω, και το πώς αυτή η διασύνδεση είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια περιοχή. Βεβαίως είναι σημαντική, και σας είπα ότι έχει να κάνει με όλο το σχεδιασμό των έργων υποδομών που πρέπει να εξελιχθούν την επόμενη περίοδο, την επόμενη τετραετία, που έχει να κάνει και με το αεροδρόμιο στο Καστέλι και με το βόρειο οδικό άξονα. Είναι σημαντικά και με τα συνοδά έργα, βέβαια, που θα συνδέσουν το αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Αύριο, μάλιστα, γίνεται τα εγγένεια του δρόμου στη Μεσαρά. Mm-hmm. Ένα σημαντικό έργο, πόσα χρόνια εκεί πραγματικά περίμενε αυτή η περιοχή να γίνει αυτός ο άξονας. Και είδαν πόσο σημαντικό ήταν για την περιοχή μας το δρόμο Ηράκλειο-Βιάνο-Ιεράπετρα, που υπάρχει το υπόλοιπο της μελέτης από τον Καραβάδο μέσα στη Βιάνο και Βιάνος-Μύρτος, που είναι ένα έργο το οποίο πλέον η πολιτεία πρέπει να χρηματοδοτήσει στο σύνολό του, από τη στιγμή που εκεί οι μελέτες είναι έτοιμες και κάποιες ολοκληρώνονται, να ολοκληρωθεί και αυτή η σύνδεση και να ολοκληρωθεί και αυτός ο άξονας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε στα έργα αποδομής. Η Κρήτη έχει μια δυναμική από μόνη της, έχει και τουρισμό, έχει και πρωτογενή τομέα, και όλα αυτά δίνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον τόπο μας και μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και πρέπει μόνο να τους δώσουμε όθηση, ακόμη περισσότερη όθηση. Και η πολιτεία, πρέπει να δώσει περισσότερα χρήματα σε αυτόν τον τόπο, διότι πρέπει. Αξίζει η Κρήτη, είναι ένα προσθετικό, θα έλεγα, κεφάλαιο για όλη την ελληνική οικονομία, και βέβαια υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει τις ανάγκες που έχουμε θέσει, που πρέπει να διεκδικήσουμε, αυτές θα πρέπει και η ελληνική πολιτεία να τις ενισχύει. Τι σας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στο Δήμο Βιάνο όταν άρχισαν να μαθαίνουν ότι αφήνετε το δημαρχιακό θόκο και βάζετε πλεύση για άλλα πράγματα? Εγώ πρέπει να πω ότι είμαι συγκινημένος πραγματικά, γιατί πέρα των όποιων, αν θέλετε, κάποιες αντίθετες απόψεις που υπήρχαν, η γενική εικόνα ήταν ότι δήμαρχε μείνει ακόμα λίγο στη Βιάνο. Και αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα, πραγματικά με συγκίνησε. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι μετά από 9 χρόνια θητείας ο κόσμος πιστεύει σε σένα, υπάρχει αυτή η ένδειξη αγάπης. Και αυτό πραγματικά με συγκινεί από τη μια, και από την άλλη μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Και βέβαια, αν εκλεγώ, οπωσδήποτε και αυτό το τόπο πρέπει να τον κοιτάξουμε. Ήδη ο Περιφερειάρχης έχει σταθεί, μας έχει σταθεί σε ό,τι του έχουμε ζητήσει, αλλά η μικρή δήμη της περιφέρειας, που είμαστε 6-7, αξίζουν τον κόπο να έχουν τη στήριξη και της περιφέρειας και του κεντρικού κράτους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λοιπόν του κάθε Δήμου έτσι μπροστά, για να τα βλέπουμε και ένα λόγο να πράττουμε. Ακριβώς. Δήμαρχε, μιας και οι αρμοδιότητες παραμένουν, είστε ακόμα... Μέχρι 31-8 που θα παραδώσουμε. Μέχρι 31-8. Στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Δήμαρχε λοιπόν και υποψήφιε Περιφερειακές Σύμβουλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι σήμερα εδώ κοντά σας και μπορώ και μέσω του μέσου του Κρήτη Βίνα να επικοινωνήσω με τους πολίτες του νομού Ηρακλείου,
στους οποίους απευθύνομαι και ζητάω την ψήφο και τη στήριξή τους για να τους εκπροσωπήσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.